κορυφαία εκδήλωση και αποκορύφωση μάλλον των εκδηλώσεων που έχουμε προγραμματίσει είναι η επετειακή συναυλία που έχει προγραμματίσει ο Δήμος μας με τη συνεργασία και τη Σκεδής για την 29η Ιουνίου του 2021, την ημέρα λοιπόν της απελευθέρωσης της πόλης μας. Διεξαχθεί αυτή η συναυλία στο πάρκο των Ηρώων, έτσι το οποίο διαμορφώνεται κατάλληλα αυτές τις μέρες από το Δήμο μας, για να υποδεχθεί τους Ηρέους, και νομίζω ότι είναι και μια καλή αφορμή το να ξανασυστηθούμε οι Ηρέοι με το πάρκο αυτό, το οποίο ήταν για πολλά χρόνια παραμελημένο και το οποίο θα πάρει μια ιδιαίτερη διαμόρφωση και αξία όπως το αρμόζει. Άλλος σημαντικός λόγος είναι που θα έχει μια ελαμπρότητα αυτή η εκδήλωση, το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμη το οριστικό πρόγραμμα της Προέδρου, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα μας επισκεφθεί να είναι παρούσα στη συναυλία, διότι στη συναυλία αυτή και στο πρώτο σκέλος της θα παρουσιαστεί σε πρώτη εκτέλεση ο ύμνος των Σερών. Είναι ένα δημιούργημα του συνθέτη, του Σεραίου μουσικοσυνθέτη του Γιώργου Ανδρέου, το οποίο αναφέρεται στην πόλη μας, το έχει γράψει ειδικά για την περίπτωση αυτή και ελπίζουμε ότι θα καθιερωθεί ως ο ύμνος της πόλης μας που θα τον τραγουδούν τα χείλη μας και τα χείλη των παιδιών μας τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά στη διάθεση των προσκλήσεων, θα υπάρχουν τρία σημεία διάθεσης. Ένα σημείο διάθεσης θα είναι το γραφείο τύπου του Δήμου Σερών στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου. Δεύτερο σημείο διάθεσης θα είναι το κτίριο της Κεδής, έτσι στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Και τρίτο σημείο διάθεσης, το οποίο θα λειτουργεί μάλιστα όλες τις ώρες λειτουργίας και της αγοράς, έτσι, άρα λοιπόν και απογευματινές ώρες και το Σάββατο επίσης, μπροστά από το Δημαρχείο Σερών. Οι δημότες μας και όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συναυλία θα μπορούν να προσέρχονται στα σημεία αυτά και να παραλαμβάνουν την πρόσκλησή τους δηλώνοντας το ΆΜΚΑ. Έτσι, είναι αναγκαίο να έχουν μαζί τους τον αριθμό του ΆΜΚΑ, τον οποίο θα δηλώνουν και θα καταχωρείται προκειμένου να πάρουν την πρόσκληση. Με λίγα λόγια, οι προσκλήσεις είναι ονομαστικές, όπως επιβάλλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και με δεδομένο ότι δεν είναι απεριόριστος ο αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να παρακολουθήσουν τη συναυλία, αλλά συγκεκριμένους, όπως επιβάλλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, θα συνιστούσα όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, να σπεύσουν από τις επόμενες μέρες, διότι από αύριο θα μπορούν να διατίθενται αυτές οι προσκλήσεις. Να σας ενημερώσω επίσης για το εξής, ότι κατά την είσοδο στον χώρο της συναυλίας θα υπάρχει έλεγχος των προσκλήσεων. Θα πρέπει οι δημότες μας και όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν τη συναυλία να προσέλθουν μία ώρα πριν την έναρξη της συναυλίας. Η συναυλία είναι στις 9 η ώρα το βράδυ της 29ης Ιουνίου. Θα αρχίσει ακριβώς στην ώρα της η συναυλία, ιδίως στην περίπτωση βέβαια που θα μας τιμήσει και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα πρέπει να είμαστε ακριβώς στην ώρα μας. Άρα λοιπόν μέχρι μία ώρα πριν θα πρέπει να προσέλθουν όλοι όσοι θα έχουν στα χέρια τους την πρόσκληση και θα υπάρχουν συγκεκριμένα καθίσματα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποστάσεις μεταξύ αυτών για τους κατόχους των προσκλήσεων. Ο κύριος Κατριτζόγλου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής για τα 200 χρόνια, επισήμανε τη σχολαστικότητα στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων που επιβάλλει η πανδημία του COVID-19. Έτσι λοιπόν, εκτός από στην είσοδο, κατά την προσέλευση, που να επαναλάβω ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 8 το απόγευμα, μια ώρα δηλαδή πριν την έναρξη της συναυλίας, κάτι το οποίο μας επιβάλλει η Προεδρία της Δημοκρατίας ως επιβεβλημένο πρωτόκολλο, θα γίνεται παράλληλα λοιπόν έλεγχος διπλός αναφορικά με την χρήση, με την ύπαρξη πρόσκλησης, οι οποίες είναι όπως είπαμε αριθμημένες, αλλά και ένας δεύτερος έλεγχος που θα αφορά την προφύλαξη από τα μέτρα COVID. Δηλαδή οι εισερχόμενοι, όπως γίνεται πλέον σε όλους τους χώρους θεαμάτων, θα πρέπει να προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self-test της ίδιας ημέρας ή με βεβαίωση διπλού εμβολιασμού, έτσι όπως προκύπτει μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΔΗ. Και πάμε τώρα στις λεπτομέρειες αναφορικά με την συγκεκριμένη συναυλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι με την ευκαιρία αυτής της συναυλίας ο Σεραίος συνθέτης Γιώργος Ανδρέου
παρουσιάζει στο πρώτο της μέρος σε ολοκληρωμένη μορφή το έργο «Το τέλος της παιδικής ηλικίας, μνήμη σερών», που αποτελείται από ορχιστρικές συνθέσεις και τραγούδια. Δύο από αυτά τα τραγούδια είναι σε στίχους του Δωρή Γκόνη, ένα σε στίχους του ίδιου του συνθέτη, του κυρίου Ανδρέου, ενώ έχει μελοποιηθεί, και αυτό επίσης θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό, ένα ποίημα του σημαντικού σεραίου λογοτέχνη, ιστορικού και λαογραφικού μελετητή Γιώργου Καφταντζή. Ξεχωριστή στιγμή για το έργο αυτό που έχει τον τίτλο «Το τέλος της παιδικής ηλικίας, μνήμη σερών», αποτελεί ο ύμνος των σερών σε στίχους του συνθέτη. Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή αυτός ο ύμνος θα ακουστεί για πρώτη φορά στο κοινό το σεραϊκό από τα παιδιά που απαρτίζουν την χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή τους, τη διευθύντρια, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα ίδια τα παιδιά. Την συναυλία αυτή την στελεχώνουν εξαιρετικά σημαντικοί καλλιτέχνες και ερμηνευτές. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, η Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει επίσης ο σεραίος νέος ερμηνευτής Νίκος Αλεξιάδης και διαβάζει ο γνωστός ηθοποιός Πέτρος Λαγούτης. Έχει γραφτεί επίσης και ένα κείμενο. Και το κείμενο αυτό ανατέθηκε να γραφεί και είναι μας τιμά πολύ γιατί ανέλαβε αυτή τη συγγραφή του κειμένου η Πανελλήνια, η φιλόλογος, η σεραία φιλόλογος, η φιλόλογος έχω την εντύπωση πολλών από εμάς, με πανελλήνια αναγνώριση, η κυρία Αλεξάνδρα Μπαΐρα. Η ορχήστρα στελεχώνεται από πολλαπλούς δεξιοτέχνες της ελληνικής μουσικής, ο Τάσος Αθανασιάς, ο Μάνος Αχαλινοτόπουλος, ο Στέργιος Γαργάλας, Βαγγέλης Καλαμάρας, Μανώλης Καραντίνης, Βαγγέλης Καρύπης, Γιώργος Κουτσόγλου, Μιχάλης Πορφύρης και στο πιάνο θα συνοδεύσει τα τραγούδια ο ίδιος ο σεραίος μουσικοσυνθέτης, ο κύριος Ανδρέου.